σου πω, έλα δες τι γράψαμε χθες με τα παιδιά. Ω, για βαλέ, για βαλέ. Παίζουμε παρέα κι είναι ωραία, yeah. Παίζουμε παρέα κι είναι ωραία, yeah. Παίζουμε παρέα κι είναι ωραία. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Sweet Spot. Την προηγούμενη φορά τοποθετήσαμε όλα τα κλαπατσίμπανα που έχουμε στα κομμάτια μας στο χώρο. Ποια? Yeah. Τα κλαπατσίμπανα. Τα κλαπατσίμπανα. Θα μου περάσει το στην όλη μέρα. Άμα σιγά θα το πίσω όμως. Τώρα θα πρέπει να τοποθετήσουμε και τα όργανά μας στο χώρο. Τον χρόνο και όχι τον χώρο. Αστοιχείωτε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο οπτικές για να το κάνουμε αυτό. Από τη μία η μακροσκοπική οπτική, η οποία ασχολείται με κουπλέ, ρεφρέν, εισαγωγές, bridge. Και απ' την άλλη μικροσκοπική, η οποία βλέπει τέταρτα, όγδοα, παύσεις, ουρές και ατάκες. Κοιτώντας τώρα μακροσκοπικά το κομμάτι μας, θα πρέπει να σκεφτούμε ποια όργανα παίρνουν σε κάθε section. Έτσι, θα πρέπει να σχεδιάσουμε ποια μπαίνουν και ποια βγαίνουν, έτσι ώστε είτε θέλουμε να δώσουμε μια χαλαρή διάθεση σε ένα σημείο του κομματιού, είτε θέλουμε να το φορτώσουμε ενορχιστρωτικά ώστε να φτάσουμε σε μια κορύφωση. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε έχοντας κατά νου και την τοποθέτηση των οργάνων μας στο χώρο που λέγαμε και πριν. Έτσι, σε κάθε part του κομματιού μας δεν θα πρέπει να φέρνουμε πάνω από ένα ή το πολύ δύο όργανα τα οποία βρίσκονται μπροστά, lead όργανα δηλαδή, γιατί αυτά θα ανταγωνίζονται και θα αλληλοκαλύπτει το ένα το άλλο. Τέλος, τα όργανα που έχουμε τοποθετήσει στις άκρες του ηχητικού μας πανοράματος θα πρέπει να έχουν μια ισορροπία, έτσι ώστε να μην γέρνει η μίξη μας πιο πολύ από το ένα ηχείο σχέση με το άλλο. Ρίχνοντας μια πιο κοντινή ματιά στην ενορχίστρωσή μας, ένα σημαντικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να προσέξουμε ώστε να μην επικαλύπτονται ρυθμικά όργανα του ίδιου συγχρονικού φάσματος. Παραδείγματος χάρη, μια κιθάρα και ένα πιάνο που παίζουν ταυτόχρονα στο ίδιο ρυθμικό μοτίβο θα κάνουν τη ζωή μας δύσκολη στη μίξη. Και θα είναι σχεδόν αδύνατο να δώσουμε στο καθένα τη δική του θέση, ακόμα και αν εξαντλήσουμε όλες τις τεχνικές τοποθέτησης στο χώρο που εξετάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Πολλές φορές όμως αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, λόγω συνήθως του ύφους του κομματιού που χωραφούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην αλληλοκαλύπτονται οι ατάκες τους. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν κάνουμε quantize MIDI όργανα ή αυστηρό editing. Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι κουνώντας την κυματομορφή μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις χρειές των οργάνων μέσω της ατάκας τους, έστω και αν αυτά παίζουν και στο ίδιο σημείο του ηχητικού μας πανοράματος και στον ίδιο χρόνο. Τέλος, αφού έχουμε τοποθετήσει και ηχογραφήσει τα όργανα σε μια καλή συναισθηματική μα και τεχνική θέση στο κομμάτι μας, δηλαδή με έναν τρόπο να εξυπηρετούν και τη μίξη αλλά και να προσδώσουν και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σαν τη μουσική μας, και πριν αρχίσουμε να μπλέκουμε με compressors, equalizer και λοιπά πράγματα που εδώ που τα λέμε καταστρέφουν τον ήχο στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να μαζέψουν τις ουρές των σημάτων μας. Η ουρά! Έτσι, ένα γρήγορο fade out ή σβήσιμο όπως λέμε σε όργανα τα οποία σταμάτησαν να παίζουν μα συνεχίζουν να ακούγονται στο επόμενο part χωρίς να έχουν θέση, όπως και σε εφέ όπως delay reverb τα οποία αναπαράγονται μα θα πρέπει να έχουν σταματήσει από το προηγούμενο part, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο πριν αρχίσουμε τη μίξη μας. Αυτά λοιπόν από μένα, σας περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter και στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερες ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις. Ακολουθεί ο Νίκος Παύλου με το αγαπημένο σας. Sample rates and beat depth. Γεια χαρά.
Γεια σας και από εμένα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε για τα sample rates και το beat depth. Σε αυτό το επεισόδιο θα εμπαφύνουμε λίγο επί του θέματος και θα κάνουμε και μια σύντομη επανάληψη. Ο ήχος διαδίδεται με κύματα. Έχοντας λοιπόν μια κυματομορφή, αυτή θεωρητικά έχει άπειρα σημεία, μιας και ο ήχος στη φύση είναι αναλογικός. Άπειρα σημεία όμως βασίμεναν και άπειρη χωρητικότητα στο σκληρό μας δίσκο, προκειμένου να αναπαραστήσουμε κάποιο σήμα. Έτσι λοιπόν, το sample rate και το beat depth στην ουσία κομματιάζουν τον ήχο κατά τη διάρκεια και κατά την ένταση, προκειμένου να τον ψηφιοποιήσουμε. Σχετικά με τις επιλογές που θα κάνουμε για το beat depth και το sample rate, καλό είναι να δουλεύουμε σε σχέση με το format για το οποίο προορίζεται το project. Ταυτόχρονα όμως, θα ήταν καλό να δουλεύουμε σε όσο μεγαλύτερες δυνατοληψίες γίνεται, προκειμένου να έχουμε καλύτερη διαχείριση σήματος στη μίξη. Με το beat depth τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Επιλέγουμε πάντα 24. Για διάφορους λόγους αυτό. Καταρχάς, διευρύνεται η δυναμική περιοχή που ηχογραφούμε. Επίσης, μπορούμε να ηχογραφήσουμε μουσικές οι οποίες έχουν υψηλές απαιτήσεις σε δυναμικές όπως χαμηλά περάσματα και διάφορα τέτοια. Επίσης, το noise floor κατεβαίνει σημαντικά. Και τέλος, οι converters αναπνέουν καθώς δεν περιορίζονται από το bandwidth των 16 bit. Τα sample rates απ' την άλλη είναι πιο μπαλαντέρ. Έτσι, εγώ για παράδειγμα, αν και θέλω να ηχογραφώ σε υψηλές δυνατοληψίες, δεν θέλω να ζορίζω τον υπολογιστή μου για πιο απλά πράγματα. Έτσι, έχω φτιάξει μια λίστα στο μυαλό μου και λέω: για demo production 44.100. Για audio for video 48.000. Για full production 88.200. Και άμα θέλω DVD audio, πάω στα 96.000. Βέβαια, εννοείται ότι ένα interface των 4.000 ευρώ θα γράφει καλύτερα στα 44.100 από ένα interface των 500 ευρώ το οποίο μπορεί να γράφει στα 96.000. Οπότε πρέπει πάντα να παίρνουμε υπόψη μου και τον εξοπλισμό μας. Κλείνοντας, θα αναφερθούμε σε έναν μύθο, ο οποίος κυκλοφορεί και λέει ότι αν το τελικό μας υλικό είναι να εκδοθεί σε CD, θα πρέπει να ηχογραφούμε ή σε 44.100 ή σε 88.200 και όχι σε 48.000 ή 96.000, διότι όταν θα γίνει το mastering θα πρέπει το downsample να κάνει ακριβής διαίρεση. Αυτό δεν ισχύει, γιατί όταν μιλάμε για mastering... Να πω, mastering είναι αυτό που βάζει στο τελευταίο κανάλι εκεί στο στέρεο και το L2, το Waves εκεί και δυναμώνει και ακούγεται σαν CD δίσκος έτσι και είσαι έτοιμος για iTunes και τέτοια και το μπλε. Όχι. Όταν μιλάμε για mastering, εννοούμε ότι δίνουμε το υλικό μας σε ένα mastering engineer, ο οποίος έχει μια αλυσίδα με εξωτερικά μηχανήματα για να κάνει την επεξεργασία που πρέπει. Οπότε, θα πάρει το υλικό μας, θα το περάσει από έναν digital to analog converter και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη αλυσίδα μπορεί να αποτελείται από ένα EQ, από ένα exciter, από κάποιο compressor, από κάποιο maximizer και θα καταλήξει τέλος πάντων σε έναν analog to digital pattern converter, ο οποίος θα ξανακάνει sampling από την αρχή. Οπότε μην μασάτε, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας και τις παρατηρήσεις σας στις σελίδες μας στο Facebook, στο YouTube και πλέον και στο Twitter. Τα λέμε την επόμενη φορά. Newsletter μας για να κατεβάσετε δωρεάν το Contact Instrument που φτιάξαμε αποκλειστικά για τους φίλους του Sweet Spot. Έχω να πω και εγώ 2-3 tips. Όσον αφορά τη μουσική παραγωγή με PC, με music software, ένα από τα tips όσον αφορά το MIDI recording είναι να μην κάνουμε αυστηρό quantize πάνω στα 8 και στα 16, γιατί έτσι κρύβονται όλες οι ατάκες από τα όργανα που κάνουμε quantize. Καλό είναι να βάλουμε ένα random quantize 2, 3, 4 ticks συμπλήν από το αυστηρό on beat quantize και έτσι πιστεύω ότι έχουμε και ένα humanizing, έτσι ένα πιο αληθινό παίξιμο και δεν κρύβονται και οι ατάκες από τα όργανα. Ένα άλλο τύπο που έχω να πω όσον αφορά την μίξη. Αρκετοί από εμάς κάνουν μίξη φορώντας ακουστικά, headphones. Πιστεύω ότι πρέπει στο master bus, την ώρα που κάνουμε μίξη με ακουστικά, να βάλουμε ένα ειδικό plugin που μας προσομοιώνει τη μίξη χωρίς ακουστικά.
επειδή τα ακουστικά είναι αυστηρά δεξιά και αριστερά στα αυτιά μας, χάνουμε την αληθινή αίσθηση του χώρου, την αληθινή αίσθηση των Panpots. Οπότε βάζοντας ένα plugin, μας μειώνει το plugin μέσα στα ακουστικά αυτή την αυστηρή left-right αίσθηση των pannings και τα φέρνει λίγο μπροστά, σαν να ακούμε χωρίς ακουστικά, σαν να ακούμε στα ηχεία. Αυτό είναι το δεύτερο tip. Και άλλο ένα tip που έχω να πω όσον αφορά το recording ενός μπάσου, μιας κιθάρας, είναι να προσέξουμε όλα τα στάδια, όλα τα ins και τα outs στην αλυσίδα μέχρι να φτάσει ο ήχος στην είσοδο της κάρτας ήχου. Δηλαδή η έξοδος της κιθάρας πρέπει να είναι αρκετά δυνατή. Αν έχουμε active κύκλωμα στην κιθάρα, πρέπει να προσέχουμε την μπαταρία, το volume της κιθάρας να είναι στη στάθμη που θέλουμε, το επόμενο input, δηλαδή η είσοδος της πενταλιέρας, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά με gain control. Επίσης, το επόμενο στάδιο που είναι η έξοδος της πενταλιέρας, το master out της πενταλιέρας, να ρυθμιστεί σωστά, ώστε η είσοδος της κάρτας ήχου να πάρει το σήμα σωστά. Αυτό που λέμε σήμα προς θόρυβος, πρέπει να είναι αρκετά δυνατό. Έτσι, ένα γρήγορο fade out σε όργανα που αφήνουν... Τι λέτε, μάλλον. Έτσι, θα πρέπει να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε όργανα ανάλογα αν θέλουμε να χαλαρώσουμε ή να δώσουμε ένα σε ένα σημείο και να... Take six out! Τα sample rates είναι... Ό,τι και να κάνουμε στη μίξη. Ταυτόχρονα... Παύλο, πάλι το τηλέφωνο είναι. Σε δεύτερο σερή επεισόδιο σου είσαι που έχω χτυπάει το τηλέφωνο. Να το κόψεις! Το πρώτο tip που έχω να πω είναι ότι σε όλα τα σημεία... Πάμε πάλι. Take four! Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την τοποθέτηση που έχουμε κάνει στο χώρο των οργάνων μας. Έτσι ώστε σε κάποια section... Πάμε πάλι μια. Στην υγειά σου ρε Φάνο! Στην υγειά σου ρε! Αυτά βαράς όλη μέρα τα κατούκα, τα κλαπατσίμπανα, πώς τα λένε. Δεν είναι κλαπατσίμπανα αυτά. Τι είναι. Θα σε γκ***σω. Μαλάκα δεν είναι γκ***στη και πρέπει να πάμε να βάλουμε μπι. Ναι, πυρισιά, ναι, καλό είναι, λες. 3, 4, 5, 6 tips, το οποίο είναι 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4. Λες μωρέ. Αυτό κράτα το και βάλτο, μόνο αυτό. Εγώ θα πω με τη σειρά μου. Wow! Έχει και reverb, ποιος τη χάρη. Μπορεί να ψάλλεις κιόλα, θα μαθαίς. Take 10! Τώρα σε φτιάξω. Οπότε μη μασάτε, περιμένουμε τις ερωτησούλες σας στα σχολιάκια σας και τις παρατηρησούλες σας στη σελίδα στο Facebook, στο YouTube και τώρα και στο Twitter.